Κύριος Παπαδόπουλος με 2-0-7-0-7. Αυτό το δεύτερο τέλος των δοκιμών μας κατέληξε με την παρουσία του στον αγώνα που έτρεξαν από για να παρακολουθήσουν τον συγκεκριμένο αγώνα. Το νούμερο 4 μπροστά μας, ο Γιώργος ο Παναγιώτης. Τερματίσει ο Βαγγέλης και το νούμερο 4 ο Παναγιώτης ο Σμυρναίος μάλλον τερμάτισε με 2-12-54. Το νούμερο 8 ο Ζαχαίος ο Νίκος είναι έτοιμο. Έχουν όλοι όσοι από τους οδηγούς έχουν έρθει και εκείνοι από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας για να... Το νούμερο 7 το διαμαντής με Mitsubishi Evo 10, ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο. 2, 15 και 17. Τι κάνει ο Γιώργος ο Σέμπος είναι εκεί, τι λέει. Ο Γιώργος ο Σέμπος σε λίγο θα σχολιάσει, απλά περιμένουμε να ανέβουν μερικά αυτοκίνητα και να του δώσω το λόγο μετά. Έχουμε κανονίσει να τρέξουμε σε ένα αγώνα. Έχει κάνει τα δικά του πηγαδάκια εδώ, πήγαινε, Πάρτο! Πυροβόλο! Για τον Νικόλο τον Μαριέτη. Έχουμε κάτι για το 14. Ακολουθεί το νούμερο 18. Τι βαστάκι πανώσεις για να δούμε. Πολύ. Επαναλαμβάνω το χρόνο, 2, 12 και 59. Εκκίνησε το νούμερο 24 και έκανε το νούμερο 23. Σιγά σιγά. Για το νούμερο 22, ο Αμερικάνος Φόρτ τερμάτισε με 2.17.96. Τον Ρεγλέ Βενεστάριο με Peugeot 206 KitKat. Το θυμάμαι αυτό το αυτοκίνητο. Για το κινδύνο με τον Αλέξανδρο, το νούμερο 23. Να πούμε ότι παρουσίασε μηχανικό πρόβλημα εχθές, αλλά είχε καταφέρει να φτάσει ήδη στην... Είναι πολύ σημαντικό το να έχουμε έναν οδηγό από την περιοχή μας. Είστε και ο εκπληκτικός ο Μιχάλης και μπροστά μας είναι το νούμερο 33, ο Ζουρμπούλης ο Γιώργος, Μίνι Κούπερ. Πού είναι ρε. Έλα ρε. Πού είναι ρε γάλας. Thank you.
Σιγά σιγά ολοκληρώνεται το πρώτο σχέδιο. Κάτω!
Μπράβο, πέρασε. Βλέπω λοιπόν την παρέλαση των οχημάτων αυτή τη στιγμή. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή εικόνα. Τώρα βλέπεις το σύνολο των οχημάτων. Στην ένατη ανάβαση της κίνησης στο πρώτο σκέλος. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία εικόνα που δεν ξέρω αν μπορεί να μεταφερθεί αυτό ραδιοφωνικά. Η προσέλευση του κόσμου συνεχίζεται από όσα σημεία μπορεί ο κάθε ένας να πάει στις συγκεκριμένες κάπα. Όμως κοντάμε σε αυτόν τον κύριο Ζουτό. Να μην αναφερθούμε σε αυτόν, αν είναι δυνατόν δηλαδή, από τους μέγα χορηγούς των αγώνων μαζί με τον κύριο Κατσίνο. Για την περιοχή μας και αυτό έχει να δείξει ότι για άλλη μια φορά ο κόσμος αγαπάει την Κίνη και αγαπάει και την προσπάθεια που κάνει εδώ ο Δήμος και εμείς και όλοι μαζί. Είναι συγκινητικό πραγματικά ότι είναι θεσμός για την περιοχή αυτή η ανάβαση 9 χρόνια προσπάθεια. Τα τελευταία χρόνια ανταποκρίνεται και στηρίζεται αυτή η προσπάθεια. Έτσι ακριβώς είναι. Νίκο! Πάστο! Σημερινό αγώνα είναι ένα από την Αιγύρα του Δήμου Τίμης Αλιβερίου, διοργανωτής Βεβαιστάτου.